και το μεγάλο μέγεθος της ευθύνης του. Της ευθύνης του. Υπάρχει λοιπόν μια ευκαιρία για τους εργαζόμενους. Η 6η Μάη και στην 6η Μάη να γίνει ένα μεγάλο άλμα. Να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα της πλουτοκρατίας και του Ευρωμονόδρομου, να αλλάξουν επιλογή, να στηρίξουν με την ψήφο τους στο ΚΚΕ, να μην στηρίξουν τα αναχώματα, αυτά τα αναχώματα που χρόνια τώρα στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίζοντας το Μάστριχτ, αυτά τα αριστερά άλοθη, αυτά τα αντιμνημονιακά άλοθη, τα οποία δηλώνουν αντιμνημονιακά, αλλά είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μνημονίων, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λυκοσυμμαχίας. Δεν είναι δυνατόν να διεκδικούν να καταργηθούν τα μνημόνια χωρίς να διεκδικούν να καταργήσουν εκείνους που τα επέβαλαν, που είναι η πολιτική των καπιταλιστών, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων όσων τους στηρίζουν. Και δεν πρέπει να ξεχάσει ο λαός τη στάση αυτών των αριστερών δυνάμεων, όπως του ΣΥΝ ΣΥΡΙΖΑ, της δημοκρατικής αριστεράς, οι οποίες χρόνια, ακόμη και σήμερα, ομολογούν ότι είναι υπέρ των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας. Δηλαδή, θα υλοποιήσουν τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις. Είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου. Είναι υπέρ όλων εκείνων των συμπράξεων, των δυνάμεων της κεντροαριστεράς σε συνδικαλιστικό, σε αυτοδιοικητικό και σε πολιτικό επίπεδο πολλές φορές μέσα στη Βουλή, που ψήφιζαν χρόνια όλα αυτά τα μέτρα. Έχουμε και παραδείγματα. Έχουμε και παραδείγματα τοπικά. Αν θέλετε, αυτές οι δυνάμεις στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης σε επίπεδο αυτοδιοικητικό, ως αντινομάρχες του ΠΑΣΟΚ, ως στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και σήμερα φιγουράρουν ως πώς το λένε, στελέχη ή υποψήφιοι βουλευτές του συνασπισμού. Μετάλλαξη δεν νομίζουμε. Είναι η ίδια ακριβώς λογική που διακατέχει. Δεν άλλαξαν ότι μπορεί το σύστημα αυτό να αλλάξει επειδή δήλωσαν αριστεροί, χωρίς να έχουν στόχο να καταργήσουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς να έχουν στόχο να καταργήσουν τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Η λύση λοιπόν για το λαό για μας δεν είναι η απελπισία. Η λύση είναι για μας η αισιοδοξία, η μαχητικότητα, ο δρόμος της οργανωμένης πάλης, της λαϊκής συμμαχίας, της αντεπίθεσης. Αυτός ο δρόμος που με την ίδια μας τη δράση τόσο καιρό έχουμε πραγματικά δείξει, με την αυτοθυσία μας, με την αγωνιστική μας παρησία σε όλους τους, σε όλους τους χώρους δουλειάς, όπου ο λαός επώνεσε, το ΚΚΕ, το ΚΚΕ ήταν εκεί, όπου οι εργαζόμενοι πόνεσαν ήταν εκεί, δώσαμε τις τελευταίες μάχες για τα χαράτσια με αποφασιστικότητα και με αποτελεσματικότητα, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό εκεί που οι άλλοι πραγματικά έστελαν ραβασάκια, εμείς βάζαμε μπροστά ό,τι δυνάμεις είχαμε και με κόστος, με διώξεις, δεν είναι λίγες οι διώξεις, οι τρομοκρατικές, οι δικαστικές που είχαν τα στελέχη του ΚΚΕ, δεν τα λέμε αυτά για να εισπράξουμε σήμερα τις Περγαμηνές, τα λέμε, τα υπενθυμίζουμε στο λαό για να του πούμε ότι και το επόμενο διάστημα, επειδή ακριβώς εμείς υποστοχόμαστε αγώνα, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και πρέπει να ενισχύσει την πρωτοπορία του κινήματος, πρέπει να ενισχύσει την προοπτική που είναι ο αγώνας, πρέπει να ενισχύσει δηλαδή το κόμμα της εργατικής τάξης, το κόμμα του. Με αυτά τα λίγα λόγια, παρουσιάζω σήμερα το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, το οποίο στην πλειοψηφία του γυναικοκρατείται στην Κεφαλονιά, και αυτό είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ανάτασης, γιατί πιστεύουμε ότι η γυναίκα σε αυτές τις συνθήκες είναι εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού που πλήττεται περισσότερο από όλους, είναι εκείνο το κομμάτι που δέχεται την πίεση του συστήματος περισσότερο από όλους και σηκώνει όλα αυτά τα βάρη τα οποία είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να αναλυθούν περαιτέρω
πολύ περισσότερο από ότι ας πούμε ένας κοινός άνεργος άντρας που θα δώσει κι άλλες, μπορεί να δώσει κι άλλες λύσεις. Και νομίζω ότι είναι ένα συμβολισμός το γεγονός ότι εμείς στην Κεφαλονιά κατεβάζουμε δύο νέες γυναίκες πολύ δυναμικές και πολύ σημαντικές για το λαϊκό κίνημα το προηγούμενο αλλά και το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια παρουσιάζω το ψηφοδέλτιο και...